είναι όλη αυτή η καμπάνια, λοιπόν, τι είναι η Κίκο, ποια είναι η Κίκο, ποιο είναι το χέρι. Λοιπόν, πρόκειται για μια καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο μετέχω τους τελευταίους μήνες. Εκεί μετέχω η μόνη από την ελληνική αντιπροσωπεία στο δίκτυο για τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Και τρέχει αυτή η καμπάνια που λέγεται 1 στα 5, γιατί 1 στα 5 παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Ελλάδα, Έλενα. 1 στα 5 στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Βέβαια. Μπορώ να το πιστέψω αυτό. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας, μας έχει δώσει συγκεκριμένα εργαλεία με τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε και εμείς μια εκστρατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Και επειδή στόχος μου είναι να φτάσω σε όλα τα σπίτια, κάθε οικογένεια να ευαισθητοποιηθεί γύρω από το θέμα, θα δείτε σύντομα να προβάλλεται μέσα στο μήνα ένα σποτάκι τόσο από την κρατική τηλεόραση όσο από τα ιδιωτικά κανάλια με την ιστορία του Κίκο. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως δυστυχώς τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που... Καλά, από αυτά που καταγγέλλονται σίγουρα. Που καταγγέλλονται, γιατί αφενός μεν υπάρχει μία σιωπή που καλύπτεται λόγω ενοχής που νιώθει όχι μόνο το παιδί, αλλά και η οικογένεια που εν τέλει διαπιστώνει πως το παιδί του έχει κακοποιηθεί και φοβάται το στιγματισμό, γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να το βάλει στην άκρη και όχι να το αναδείξει. Ναι, γιατί συνήθως είναι μέσα στην οικογένεια αυτό. Συνήθως είναι από πρόσωπο που βρίσκεται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή στο πολύ στενό φιλικό περιβάλλον. Δηλαδή, είναι ένα πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει, εμπιστεύεται και περνάει χρόνο μαζί του. Γι' αυτό και ο δράστης φροντίζει να είναι εξαιρετικά περιποιητικός, φροντίζει να ζητά από το παιδί να κρατούν μυστικά, ώστε να μην μαθευτεί αυτό που συμβαίνει, αλλά παράλληλα το παιδί να νιώσει ενοχικά και φροντίζει μέσα στο χώρο να το απομακρύνει. Αυτές είναι κάποιες ενδείξεις που πρέπει να προβληματίσουν μία μητέρα, η οποία πρέπει να προσέχει διαρκώς ποιοι πλησιάζουν το παιδί. Τώρα, το Συμβούλιο της Ευρώπης μας έχει δώσει ένα βασικό εργαλείο που είναι το παραμύθι «Η Κίκο και το χέρι». Και δείχνει πώς το χέρι προσπαθεί να πλησιάσει το παιδί, στην αρχή παίζοντας μαζί του, κάνοντάς του δώρα και στη συνέχεια προσπαθώντας να το αγγίξει. Είτε λίγο στο κεφάλι, είτε λίγο στο χεράκι. Όταν πάει να το αγγίξει στην περιοχή που είναι το εσώρουχο, η Κίκο θυμώνει, αντιδρά και φεύγει. Και αυτή η καμπάνια βασίζεται στον κανόνα του εσώρουχου. Ονομάστηκε έτσι από το Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι πιο εύκολο να εξηγήσεις ένα μικρό παιδί ότι δεν πρέπει κανείς να σε αγγίζει στην περιοχή που είναι το εσώρουχο, από ότι να μπει σε έννοιες και ορολογίες. Ναι. Έτσι περνάει πιο εύκολα το μήνυμα. Παράλληλα όμως υπάρχει και ένα εργαλείο που αφορά τους γονείς, τους κηδεμόνες, τους εκπαιδευτικούς, για το πώς να εξηγήσεις το παιδί σου. Ποιο είναι το καλό παράδειγμα και ποιο είναι το κακό. Να μην το τρομάξεις. Ποιο είναι το καλό ψέμα και ποιο είναι το κακό. Γιατί ένα παιδί που έχει συνηθίσει να παίρνει χάδια από πρόσωπα που είναι μέσα στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι μπορεί αυτή η προσέγγιση και αυτό το άγγιγμα να είναι κακό. Έτσι λοιπόν δίνεται η δυνατότητα με αυτά τα εργαλεία και στους γονείς να ξέρουν, να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά, αλλά και οι ίδιοι να είναι σε θέση να διαγνώσουν κάποιες διαφορές στη συμπεριφορά του. Αυτό είναι χρήσιμο και για τον εκπαιδευτικό. Γιατί και ο εκπαιδευτικός πρέπει να ξέρει πώς να εντοπίσει τέτοια κρούσματα για να μπορέσει να βοηθήσει και να ενισχύσει. Θεωρείται σημαντικό το παιδί να έχει μέσα στην οικογένεια ένα άτομο που εμπιστεύεται, αλλά και έξω από την οικογένεια. Θα είναι ο δάσκαλος, θα είναι ένας κοινωνικός λειτουργός, θα είναι ο γιατρός. 2 πρόσωπα εμπιστοσύνης, ώστε να ξέρει πού να απευθυνθεί. Πέρα από ένα μέσα στην οικογένεια, που μπορεί να είναι η μητέρα, και ένα έξω από την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να προστατευτούν, διότι τα τραύματα που δημιουργούνται από τέτοιου είδους κακοποιητικές συμπεριφορές είναι τεράστια.